Βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο που ακούμε διαρκώς Χριστός Ανέστη. Και βέβαια αυτό σημαίνει εφόσον αναστήθηκε ο Χριστός, στα μνήματα κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει. Είτε αμαρτωλός, είτε δίκαιος. Αυτό είναι βασική διδασκαλία του Ευαγγελίου, της εκκλησίας μας. Κανένας δεν πρόκειται να μείνει στα μνήματα. Γιατί του Χριστού η Ανάσταση είναι η Ανάσταση που σηματοδοτεί την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γι' αυτό η Εκκλησία μας φωνάζει σε κάθε λειτουργία «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, την περιμένω την Ανάσταση των νεκρών». Κοιτάξτε όμως κάτι. Εκεί που διαβάζω για να πω κι εγώ δύο κουβέντες, όχι δικές μου, παρμένες από τα βιβλία των Αγίων, του Ιερουσαλήμου παραδείγματος χάρη. Περνάει λογισμός από μέσα μου. Άραγε, δίνουμε τη σημασία που ανήκει σε αυτά που μας έδωσε ο Κύριος, που μας αποκάλυψε. Γιατί, άμα δίναμε τη σημασία που πρέπει, που είναι αδύνατο να φτάσουμε, στο ανάστημα που έχουν τα μεγέθη εκείνα που λέγονται αποκαλύψεις του Θεού, τουλάχιστον θα έπρεπε να μας συγκλώνιζαν εσωτερικά, να μας κουνάγανε από τα βάθη μας, από μέσα, και να ήτανε η μελέτη μας, η εσωτερική καθημερινά. Τότε, κύριε αδελφέ, ο θάνατος θα χάνε τα δόντια του εντελώς. Δεν θα μπορούσε να μας κάνει μάμ. Αν ήταν αυτό που λέει ο Δαβίδ, ο νόμος σου, Κύριε, είναι μελέτη μου μέρα και νύχτα, ή αλλιώς, το όνομά σου, Κύριε, δεν το ξεχνάω καθόλου. Χτυπάει η καρδιά μου, αναπνέω με το στόμα μου και παράλληλα εισέρχεται και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Τότε ο θάνατος δεν θα μας άγγιζε και να μας τρόμαζε, εννοώ, αλλά τα παραπάνω θα το βάλει ο Κύριος σιγά σιγά. Από μας χρειάζεται, θα το φωνάξω δυνατά, σοβαρότητα σε αυτά που ακούμε και όχι με πολαιότητα, όπως κάνουν κάποιοι χριστιανοί. Τι ωραία που τα είπε ο Ιεροκήρυκας. Δεν είναι έτσι.
Δεν τα είπε ο κύριος ωραία. Οι αλήθειες είναι δυνατές και μας περνάνε μέσα και μας ηλεκτρίζουν. Αλλιώς πώς. Ο άνθρωπος ένα και ο Θεός δύο κάποτε ήσαν σε απόσταση. Ο ένας έβλεπε τον άλλον, ο Θεός έβλεπε τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν ήθελε να δει τον Θεό. Υπήρχε χάσμα μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και αυτό ήταν και θα εξακολουθεί να είναι, για όσους θέλουν να πω από εδώ και πέρα, επιλογή προσωπική. Θέλω, σε αγαπάω, σε αγκαλιάζω, σου μιλάω, σε συναναστρέφομαι. Δεν θέλω, σου γυρίζω τα νότα μου. Και επομένως είσαι ξένος πέρα για πέρα για μένα. Στο Ανέστη. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν απόσταση. Απόσταση ανθρώπου και Θεού. Και όταν όπως όταν δύο άνθρωποι δεν μιλούνται μεταξύ τους, γιατί μπαίνει μέσα το μίσος ή ο φθόνος, χρειάζεται κάποιο άλλο πρόσωπο που να έχει τη δυνατότητα και την ψυχική δύναμη να μπει στη μέση, να αφαιρέσει τα μίση που υπάρχουν στον ένα και στον άλλον και να ενώσει τα δύο άτομα. Αυτός που θα κάνει αυτό πρέπει να έχει δύναμη στην ψυχή του, να έχει έγνη, δηλαδή λάμψη να εκπέμπει, ώστε με το φως της ψυχής του να φωτίσει τα εσωτερικά των μαχωμένων ανθρώπων από το μίσος, των αντίλων μαχωμένων, να φωτίσει, να δουν ότι αυτό που απεργάζονται, που κάνουν οι δυο τους με το μίσος, αλληλοκαταστρέφονται και μόνον αλληλοκαταστρέφονται και τίποτα άλλο παραπάνω. Αυτός λοιπόν που μπαίνει στη μέση λέγεται για να ενώσει εκείνους που μαλώνουν και τα καταφέρνει, είναι ο μεσίτης του καλού. Ο μεσίτης. Και επειδή ο άνθρωπος είναι μία παράταξη, αυτή που είπε φύγε από κοντά μου στο Θεό, δεν σε χρειάζομαι, και γύρισε τα νότα στο Θεό ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα τι πρέπει να συμβεί, μας δίνει την εικόνα ο ίδιος ο Θεός με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που μας λέγει φύγε από μένα πατέρα, και ο πατέρας βέβαια δεν έφυγε, αλλά έφυγε το παιδί που λέγεται άσωτος, μέχρι που καταστάθηκε. Όσο καιρό γύριζε τα νότα ο γιος, τόσο καιρό βρισκόταν στη συμφορά. Στη συμφορά. Βέβαια, εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει από τη στάση μας, τη δική μας στάση, την εχθρική που τηρούσαμε γιατί έτσι το θέλαμε,
σκέφτηκε να καταστρέψει εντελώς το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός σκέφτηκε να το καταστρέψει εντελώς το ανθρώπινο γένος. Και τόσο οργίστηκε εναντίον μας, ώστε αποφάσισε να μας καταστρέψει όλους μετά των γυναικών, των τέκνων, των θηρίων και των ζώων ολοκλήρου της γης. Και βέβαια αυτό που τώρα ακούμε να μας το αναφέρει ο Ρωσόστομος, το γράφει η Αγία Γραφή. «Εξαλείψω γάρ τον άνθρωπον ον επίησα, θα οδηγήσω, θα πω τη λέξη την καταστροφή, θα το ανθρώπινο γένος θα πάψω πια να το έχω επί της γης. Ον επίησα άνθρωπο, τον άνθρωπο που επίησα, από προσώπου της γης, και τα θηρία και τα κτίνη». Γιατί ότι μετεμελήθην ότι επίησα τον άνθρωπο. Γιατί μετάνιωσα, εδώ μιλάει, γράφει στην Αγία Γραφή, σαν αρχιπρόσωπο ανθρώπου ο Θεός, που μετανιώνει γιατί δημιούργησε τον άνθρωπο. Μετεμελήθην ότι επίησα άνθρωπο. Το φανταζόμαστε αυτό? Αυτό είναι το γράφει ο Μωυσής μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 7, για να μας δείξει ποια ήταν η δική μας στάση. Όχι η στάση του Θεού, δεν αλλάζει, ούτε καταστρέφει ο Θεός. Αλλά εμείς είμαστε άξιοι να αφανιστούμε από το πρόσωπο της γης. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ορίστε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αφού μας δημιούργησε ο Θεός, ξέρει τι, τα λαπτώματά μας, ξέρει τι άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα που έκανα λάθος, κάνει λάθος ο Θεός. Σωστά ρωτάς. Αλλά είναι λάθος ο δρόμος της σκέψης όμως, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι λάθος. Είναι σωστά αυτό που λες. Μπορεί να το κάνει πιο σύμβατο το πράγμα. Ο Θεός μία στάση έχει. Έπλασε άνθρωπο για να προκόψει. Έτσι. Μεταλατώματά του. Άνθρωπο για να προκόψει ο άνθρωπος. Δεν είχε ελαττώματα όταν έπλασε τον άνθρωπο. Τον έκανε χωρίς ελαττώματα. Γι' αυτό και δεν πόναγε. Γι' αυτό και δεν πίναγε. Γι' αυτό και δεν πέθανε. Χωρίς ελαττώματα. Από τη στιγμή που πήγαν τα ελαττώματα, μπήκανε και αυτά που πες εσύ, ο θάνατος, ο πόνος κλπ. Και αυτό από τότε που ο άνθρωπος του είπε «Εγώ δεν σε ακούω», που ήταν στον παράδεισο. Από τότε και μετά πάει χωρίς το Θεό μόνο στραβά. Καθόλου ίσια. Όσο και να θέλουμε να πούμε ότι η λογική λογικά σκέπτεται, χωρίς το Θεό πάει μόνο στραβά σε σχέση, στο θέμα σχέσης ανθρώπων και Θεού. Όχι στο ένα και να κάνω δύο, ή μου λέει η λογική μου αν θα κάνω εκείνο, εκείνο το πράγμα δεν θα και εγώ αποτέλεσμα. Όχι σε αυτά. Στο σωτηριώδες, στο κεφαλαιοδέστερο ζήτημα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, που ονομάζεται Θεός, άνθρωπος, θάνατος, σε αυτό πάει στραβά η λογική του ανθρώπου. Λοιπόν, στο τονίζω μια φορά, δεν δημιούργησε άνθρωπο για την καταστροφή ο Θεός. Δεν έδωσε νου για να τον αποστρέφεται το Θεό.
και να μην τον αγαπά και να μην τον θέλει. Δεν έπλασε κανένα κακό ο Θεός. Τα κακά μπήκαν μέσα από τη στιγμή που μπήκε η άρνηση του Θεού. Οι πατέρες ξέρεις τι λένε, για πρόσεξε λεπτή έννοια, τώρα με βγάζεις από το θέμα, αλλά πρέπει να απαντήσω. Οι πατέρες λένε το εξής, ότι το κακό είναι το μείον. Αυτό ξέρεις τι να πει. Στην ουσία δεν υπάρχει. Πότε υπάρχει το κακό? Και όταν λείπει το αγαθό από τη μέση. Γιατί το κακό είναι άρνηση του αγαθού. Δεν θέλω το καλό. Εσύ που δεν θέλεις το καλό, τι κάνεις? Κακό. Το κακό. Δεν θέλω το Θεό. Εσύ που δεν θέλεις το Θεό, λες είμαι άθεος. Λείπει το καλό από τη μέση. Είναι άρνηση. Αρνούμε το καλό, σημαίνει φέρω παρόν το κακό. Το οποίο στην ουσία, με την παρουσία του Θεού, μέσα στην ψυχή μας είναι ανύπαρκτο. Δεν έχει καμία δύναμη. Τώρα λοιπόν, στο θέμα μας. Από τη στιγμή που εμείς λέμε δεν σε θέλουμε, εσένα που είσαι με κεφαλαία γράμματα, αυτό που πραγματικά υπάρχει, το «ον», έτσι λέγεται, αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι το αγαθό με κεφαλαία γράμματα. Το αγαθό. Το αγαθό, το ξαναλέω, με κεφαλαία γράμματα είναι ο Θεός. Από τη στιγμή που αρνείσαι το αγαθό με κεφαλαία γράμματα, τελείωσες. Μπαίνεις στον χώρο του κακού, στην καταστροφή. Έτσι σημειώνεται η καταστροφή. Εφόσον λοιπόν αγαπάς τον Θεό, το κακό δεν έχει με σένα καμία σχέση. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τα λέμε, αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος. Αυτό το γράφει η Γραφή για τις γενναίες τις παλιές, να το καταλάβουμε καλά, που δεν καταλάβαιναν άλλος. Για να αφήσουν λοιπόν το κακό, έπρεπε να νιώσουν κάποια δύναμη που τιμωρητική δίπλα τους. Τιμωρητική δίπλα τους. Οι αρχαίοι, ο Κύριος είπε ο Θεός αγάπη είναι. Απλούστα τα πράγματα. Ο Θεός είναι αγάπη. Το σκέφτηκε λοιπόν να καταστρέψει το αυτό. Μπήκε για αυτούς που είναι που σαν παλιά, σε μας λέει αφήνεις το αγαθό, αγκαλιάζεις τη συμφορά. Στο χέρι σου είναι να το κάνεις εκείνο το πράγμα. Αντικαθιστούμε λοιπόν εκείνο, σκέφτηκε ο Θεός και βάζουμε αυτό στη μέση για να είμαστε στο σωστό δρόμο. Έγινε κατανοητός. Πάμε παραπέρα λοιπόν. Και λέει αυτό που λέει εξαλείψω τον άνθρωπο όνε ποιήσα, σημαίνει ότι θα καταστραφεί από μόνος του ο άνθρωπος που εγώ έβλασα. Σύμφωνα τη λογική, τη θεία λογική. Εδώ ήταν η παλιά εποχή που ήταν χοντροειδής η σκέψη των ανθρώπων. Και για να το πω ακόμα καλύτερα, να το κατανόησεις, λέει την αποστολική εποχή, διάβαζα σήμερα ή χθες ήταν, γιατί διαβάζω κάθε μέρα η γραφή, και θέλω έτσι να μου περνάει μέσα μου. Και παρατηρούσα, λέει, τα θαύματα, λέει, που κάνανε οι Απόστολοι, αμέσως με την Άσταση, την Πεντηκοστή, αμέσως, ήτανε πλήθος. Πώς θα γίνονται αλλαγή του κόσμου? Κάνανε το κήρυγμα οι Απόστολοι, δεχόντουσαν το κήρυγμα οι ακροατές, βλέπανε και τους αρρώστους που γινόντουσαν αθρώους, πολύ μαζί καλά γινόντουσαν, όχι ένας, πολύ μαζί, το γράφει μέσα, πλήθη λαού. Στο τέταρτο κεφάλαιο που διάβαζα χτες, αυτό λέει. Και όταν τους βρήκανε, λέει, εμείς τους βάλαμε στη φυλακή και αυτοί είναι έξω και κηρύττουν και κάνουν θαύματα. Είπανε στους αρχιερείς και γραμματείς. Πού να πλώσουν χέρι οι αρχιερείς και γραμματείς, λέει. Φοβόντουσαν το λαό από τα θαύματα που κάνανε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έπρεπε να γίνουν τα θαύματα γιατί το μυαλό αυτό ήταν κολλημένο στην αμαρτία. Για να ξεκολλήσει από την αμαρτία, λέει, στους νόστιμους. Έπρεπε να γίνουν θαύματα. Τώρα εμείς είμαστε πνεύμα Άγιο. Βαπτισμένοι στην Πολυμήθρα. Τώρα που ακούμε και έχουμε πνεύμα Άγιο, είναι μια αποδοχή χωρίς τη λογική.
σε αυτά που μας λέει η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο. Και η αποδοχή αυτή μετά, βεβαίως η λογική μπορεί να τη σταθεί, στην πορεία της θα πει, λάθος έκανα, όλα αλήθεια είναι αυτά, εγώ έχω λάθος, θα πει η λογική. Το λέω στο διάβολο. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να εκφραστώ αλλιώς και θα γίνω εγωιστής. Προχωρά παραπέρα. Κάτι με στο νου μου και το λέω και το πράγμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Θεός, επειδή ο άνθρωπος είχε αποστατήσει, είχε φύγει από τα χέρια του Θεού εντελώς, άφησε τον άνθρωπο να πορευτεί τον δρόμο της καταστροφής. Αυτό σημαίνει θα τον καταστρέψω. Γιατί και σε εμάς συμβαίνει το ίδιο, στο διάβα μας. Αν εμείς, παραδείγματος χάρη, κάνουμε βαριά πράγματα, θα μας αφήσει χάρη στον Θεό. Βαριές αμαρτίες εννοώ. Έτσι δεν είναι. Προχωρώ. Λοιπόν, και λέει ο Χρυσόστομος, βαριές κουβέντες για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αμαρτία. Ότι ακούτε, θα έχει στο μυαλό σας εδώ μέσα πόσο μεγάλο κακό είναι αμαρτία. Ό,τι ακούσετε. Λέει λοιπόν, για να αντιληφθείς ότι δεν μισούσε το ανθρώπινο γένος, αλλά αποστρεφόταν ο Θεός την αμαρτία που έκανε το ανθρώπινο γένος. Το πρόσεξες τώρα. Λέει, δεν μισούσε το ανθρώπινο γένος, αλλά την αμαρτία. Και τον κατακλυσμό τον έκανε για να σταματήσει το κακό. Όχι για να εξαλείψει τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Το κακό στην πάντα, το καλό στη μέση. Λοιπόν, γιατί λέγει το εξής, είπε στη συνέχεια ο Θεός, καιρός παντός ανθρώπου, οίκη πρόσμε. Θα το πούμε παραδούμε παρακάτω. Εάν μισούσε τον άνθρωπο ο Θεός, δεν θα συζητούσε μαζί του, αν είχε μάλιστα λέει και διάλογο μαζί, τον άνθρωπο ο Θεός. Τώρα όμως βλέπεις ότι δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτό που απείλησε να κάνει. Τι απείλησε? Να τον καταστρέψει. Ενώ είχε πάρει απόφαση λέει να τον καταστρέψει, συνέχεια ανέρεσε. Ανθρώπινο είναι αυτό και όχι θεϊκό. Επαναλαμβάνω, έχει τα μέτρα τα δικά μας η Αγία Γραφή και τα γράφει. Όχι τα μέτρα τα θεία που είναι άπιαστα, χρησιμοποιεί. Ό,τι θα έκανε ένας άνθρωπος, για να μας κάνει να καταλάβουμε. Λέει λοιπόν τώρα, τώρα όμως βλέπεις ότι δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτό που απείλησε να κάνει, αλλά δικαιολογείται στο δούλο του. Δούλοι είμαστε εμείς, ο άνθρωπος είναι δούλος του, και του δικαιολογείται, λέει, ενώ είναι ο Κύριος και συζητά μαζί του, σαν να πρόκειται για ισότιμο φίλο του, το προσέχουμε, φτάνει στο σημείο ο Θεός να χρησιμοποιεί ισοτιμία. Είσαι άνθρωπος, είμαι Θεός, όμως σε συζητάω. Αυτό σημαίνει πόση αξία έχει ο άνθρωπος και πόσο μεγάλο κακό η αμαρτία για να στο αφαιρέσει από πάνω. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Μεγάλο κακό η αμαρτία. Πανάκατος ο Κύριος. Ασύλληπτος διανιά μας, συζητάει μαζί μας σαν να είναι ίσος και σου λέει, βλέπε πόσο χαμηλώνω για να καταλάβεις πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Λοιπόν, αχ, που δεν θα μου, τι ώρα είναι? Πόσο? Τάμιση. Όσο μας πάρει ο χρόνος. Λοιπόν, αφού λοιπόν η αμαρτία είναι μεγάλο κακό, αφού εμείς είμαστε αποστάτες, αφού είχαμε κάνει το Θεό στην πάντα, δεν θέλαμε να το βλέπουμε, μας έβλεπε ο Θεός. Άρα είχαμε απόσταση από το Θεό. Ο Θεός λοιπόν, μάλλον εμείς δεν θέλαμε να δούμε το Θεό με τα μάτια, και όχι ο Θεός εμάς. Σε αυτή την κατάσταση, ο Χριστός
ήρθε και στάθηκε στη μέση ανάμεσα σε εμάς και στον Πατέρα Του και συμφιλίωσε το κάθε ένα από τα δύο μέρη, το Θεό με τον άνθρωπο. Και λέει τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι εγκόμιο, ίνωσε τα πριν διεστώτα, ένωσε τα πριν χωρισμένα, ο Μεσίτης Χριστός, με τη Σταύρωσή Του, με τον ερχομό Του, ένωσε και τα δύο. Ακούστε να δείτε κάτι. Δημήτρη, το λέω για σένα, ναι. Θα κάνεις ερωτήσεις. Δεν θέλω να άμα έχεις ερώτημα να το κάνεις. Αλλά αυτά που δεν πιάνονται με το μυαλό. Άντε πώς συγκινήθηκε ο Θεός και έστειλε το γιο του για να γίνει άνθρωπος. Πιάσ' τον, μπορεί να το πιάσεις. Και να μικρύει αυτός που δεν χωράει στο σύμπαν. Άντε πιάσ' τον. Άντε και να σταυρωθεί. Άντε και να χρωστουκίζεται. Δεν θα χωράει αυτή η λογική με κανέναν τρόπο. Έτσι είναι. Και όμως με αυτόν τον τρόπο θέλησε να ενώσει εμάς ο ανθρώπος με τον Πατέρα Του. Δέχτηκε στους ώμους Του το βάρος της τιμωρίας μας. Συμφωνείς, Σταύρο? Την τιμωρία τη δική μας την πήρε στους ώμους Του. Γιατί τι λέει, πώς το λέει ο Δαβίδης, πες το Σταύρο. Ο Αίρον. Αυτό σημαίνει αυτό. Σήκωσε στους ώμους Του την αμαρτία. Ούτε αυτό θέλει χρήση λογικής. Αφού ο Θεός που είναι ασύλληπτος στο ανθρώπινο μυαλό το αποφασίζει, εμείς τι θα πάμε να πούμε, πώς το κάνεις και το πράγμα. Είναι δυνατόν? Ορισμένα πράγματα πρέπει να ξέρουμε. Δεν τα προσεγγίζουμε, λέει. Γιατί λέει και η γένα Του και η σύλληψή Του δεν πιάνεται με τη λογική. Άστο, είναι στην ανθρώπινη, στη θεία λογική αυτό. Λοιπόν, ήθελε λοιπόν και συμφιλίωσε, λέει, τα δύο μέρη, άνθρωπο και Θεό. Ο Μεσίτης Χριστός, ο Υιός του Θεού. Δέχθηκε, που το δω, δέχθηκε λέει, στους ώμους το βάρος αμαρτίας, που επέβαλε σε εμάς ο Πατέρας, το είχε επιβάλει για εμάς, να το θυμάσαι. Τι του είπε? Όποια μέρα θα φας και παραβείς το δελειμά μου θα πεθάνεις. Το είχε για μας εκείνο το θάνατο. Δεν το είχε για το γιο του. Και σηκώνει το βάρος και πεθαίνει ο γιος, σηκώνει και το θάνατο στην πλάτη, όχι μόνο τις αμαρτίες μας. Είναι, άμα το σκεφτούμε καλά και μπούμε στα νοήματα μέσα, θα πούμε τόσα χρόνια μας είναι πόλεμοι. Καμία σοβαρότητα γύρω από τα θέματα αυτά. Πάμε με τη λογική μας να δώσουμε λύσεις σε θέματα που χρειάζεται να κάτσεις και μία και δύο και μια ζωή ολόκληρη για να τα καταλάβεις. Και πάλι θα πάρεις την ευωδιά του παραδείσου και θα πεις ευχαριστώ που είναι αρκετό. Αυτό λέει ο Παΐσιος. Λέει θα σου δώσει παράδεισο, δεν θα ζητάς πια με τη λογική να καταλάβεις γιατί θα έχεις το παράδεισο μέσα σου. Έτσι είναι. Πώς θα το κάνεις? Η τιμωρία λοιπόν που επέβαλε ο Πατέρας σε εμάς τότε που παραβήκαμε τον νόμο Του, τη δέχθηκε ο Υιός Του. Ένα. Και υπέμεινε λέει την τιμωρία και τις προσβολές που του κάνανε οι άνθρωποι, ο γιος υπέμεινε, που του κάνανε οι άνθρωποι στη γη επάνω. Επιθυμείς να μάθεις πώς τα δέχθηκε και τα δύο? Ο Χριστός εξηγόρασε μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα μες στο... Εξηγόρασε μας. Τα έκανε αυτά για να τα δώσει δώρο, προσφορά στον Πατέρα Του. Μη κάνεις Πατέρα τίποτα. Εγώ τους αγαπάω. Και αφού τους αγαπάω σου προσφέρω τον εαυτό μου δώρο. Και εγώ θα σηκώσω το κακό το δικό του στην πλάτη σε όσους με αγαπήσουν. Αυτό είναι το νόημα άλλο. Μας εξαγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου. Νόμος ήταν αυτό που είπε. Όποια μέρα φάτε θα πεθάνετε. Νόμος του Θεού είναι αυτός. Κι όμως είπε ο Κύριος, όχι άνθρωποι, εγώ στη θέση των ανθρώπων. Μπήκε στη μέση της. Λοιπόν, και έγινε ο Κύριος
κατάρα για μας. Γιατί αφού πήρε την κατάρα επάνω του που λέγεται αμαρτία, γιατί λέει επικατάρατος, λέει ο κρεμάμενος, επί ξύλου. Έχει κατάρα, λέγανε, έλεγε ο νόμος. Κατάρα όποιος σταυρώνεται πάνω στο ξύλο. Και την πήρε την κατάρα ο Κύριος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Να πει ολόκληρο Θεό. Να τον κοροϊδεύουνε μωρέ οι άνθρωποι. Και ο τελευταίος άνθρωπος να είσαι, να σου τον κρεμάσει, πάει θα τον λυπηθείς. Εκεί δεν υπήρχε ίκτος και λύπη. Μόνο η φύση στάθηκε απέναντι στον Κύριο με όλο το δέος και κουνήθηκε και άνοιξαν τα βράχια και άνοιξαν οι τάφοι. Οι άνθρωποι γελάγανε και παίζανε ζάρια κατά τον Σταυρό. Είναι φρικτό να το φαντάζεται και το πράγμα. Και εμείς τα περνάμε και λέμε άντε. Λοιπόν, λυπάμαι. Και μάλιστα ο Δαβίδ λέει ότι όταν έρθει ο Χριστός στον κόσμο ο Υιός του και σταυρωθεί και περάσει όσα περάσει, θα πει οι ονειδισμοί των ονειδιζόντωσε επέπεσον, επέμε. Σημαίνει όλα τα βρυσίδια και όλες οι ντροπές εκείνων που ονείδησαν εσένα πατέρα πέσαν όλα επάνω μου. Το προσέξουμε και το πράγμα. Λέει, δεν τον έβρισαν τον Κύριο. Δεν του πρόσφεραν τα πάνδυνα πριν και μετά από τα πάθη και στη σταύρωση επάνω. Αυτά λέγονται και τα βρυσίδια και όλα μαζί, ονειδισμοί. Και τα βρυσίδια λέει που μου σούρανε, που πριν βρίζανε σένανε, τώρα πέσανε όλα επάνω. Τα δέχτηκε ο Μεσίτης. Λοιπόν, είδες με ποιο τρόπο διέλυσε την εχθρότητα που υπήρχε ανάμεσά μας και ανάμεσα στον Πατέρα. Πώς δεν έπαυσε να κάνει τα πάντα και να πάσχει και να ενδιαφέρεται πριν να ανεβάσει τον εχθρό και αντίπαλο πλησίο του Θεού. Ποιος ήταν ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού που τον ανέβασε πάνω στον Θεό? Εμείς. Είμαστε αντίπαλοι, είπαμε. Είμαστε χωρισμένοι. Πριν τον ανεβάσει επάνω, έκανε όλα αυτά για να τον ανεβάσει επάνω. Γιατί όλα αυτά είναι αφετηρία, για όλα αυτά αφετηρία είναι η ανάληψη του Κυρίου. Κοιτάξτε να δείτε, αφού πρόσφερε ό,τι πρόσφερε, μετά λέει Κύριε τώρα και επειδή το δικό μου σώμα είναι το ολοκάθαρο σώμα, δεν υπάρχει άλλο σώμα πιο καθαρό, πιο εκλεκτό, αδύνατο να, ούτε δεν υπήρχε ούτε θα υπάρχει ποτέ. Εκλεκτό και καθαρό σώμα σαν το πανάχρωτο σώμα του Κυρίου. Λοιπόν, πατέρα, το σώμα μου που προσφέρθηκε και προσφέρεται ακόμη θυσία για να σώζονται οι άνθρωποι, πάρτο, είναι προσφορά δική μου σε σέναν, στον πατέρα, για το ανθρώπινο γένος. Και ο πατέρας τι κάνει, σκέφτηκε πού να το βάλω. Βέβαια, με ανθρώπινο συλλογισμό, με ανθρώπινο συλλογισμό, γιατί αυτά ήταν προκαθορισμένα από το Θεό, γνώριζε τα πάντα ο Κύριος, ο πατέρας μας, αλλά λέει, κοίταξε τι τιμή, λέει, η προσφορά μου είναι αυτή, λέει, το σώμα το δικό μου, κύριε, πατέρα, πάρ' το. Ο πατέρας λέει, ναι παιδί μου, γιατί αυτό αντιπροσωπεύει όλο το ανθρώπινο γένος. Αντιπροσωπεύει όλο το ανθρώπινο γένος που εσύ σήκωσες πριν έρθεις εδώ πέρα τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Λοιπόν, την υψίστη τιμή κάνω από εδώ και πέρα στο σώμα που προσέλαβες εσύ από τη κατά άνθρωπον μάνα σου, την Παναγία, το βάζω στα δεξιά μου. Ισοτιμία.
Αυτό προσδοκούμε κι εμείς. Αυτό είναι το πιστεύω μας. Αυτή είναι η αλήθειά μας. Αυτό θα μας κάνει ο θάνατος. Θα μας πει, ξέρεις, αφού εμείς σοβαρά παίρνουμε το θέμα, γιατί, κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλο θέμα, άλλο πρόβλημα για να λύσουμε στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει. Τα άλλα είναι μικροπροβλήματα που με τη μέρη του Θεού λύνονται. Λύνονται ανάλογα με την παιδεία που θα ασκήσεις εδώ μέσα. Πήγα, είδα τον Γιώργο, δεν είναι Νικολάκης εδώ πέρα, το, που είναι άρρωστος 25 χρόνια εκεί. Και μου λέει, έχω πια κύριε Κώστα, και έτσι κάνει το παιδί, δεν μπορεί να πω ότι κάτι αλλιώς, συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να είμαι εδώ στο κρεβάτι και ότι έτσι με κοιτάξει ο Θεός. Πώς το κάνω για το πράγμα. Ενώ τι παιδεία έχεις, έτσι δεν πρέπει να το αντιμετωπίσεις για τη ζωή. Στο θέμα μας λοιπόν, για να τελειώνω, γιατί τελειώσει και η ώρα, πρόσφερε, επαναλαμβάνω, αντιπροσωπευτικά ο Κύριος μας και Θεός μας, γενόμενος άνθρωπος, το πανάχραντο και πανακύρωτο σώμα του στον Πατέρα. Και ο Πατέρας είπε, εγώ αυτό το δώρο που εγώ το έστειλα στον κόσμο και είναι καθαρό, θα το βάλω και θα το τιμήσω στα δεξιά μου. Γι' αυτό λέμε και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Είναι η αλήθεια των αληθιών που μας περιμένει να δούμε με τα μάτια της ψυχής μας όταν φύγουμε από εδώ. Γι' αυτό όσοι έχουν διαβάσει, εγώ δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως, βιβλία που έχει γράψει ένας Ρώσος, πρώην αμαρτωλός πολύ και μετά, το θυμάσαι ποιος είναι. Πάση περιπτώσει, γράφει μέσα στο βιβλίο του γεγονότα που από ιατρικής απόψεως αποδεδειγμένα ανθρώπων που έφυγαν από τον κόσμο για μια μέρα που λέει ο λόγος, για 6 ώρες, για 15 ώρες και επανήρθαν. Και όταν επανήρθαν είπαν, εμείς βλέπαμε τι κάνετε εσείς και δεν θέλαμε να ξαναγυρίσουμε στον κόσμο πια. Αλλά πολύ ωραία είπε κάποιος την περασμένη φορά εδώ πέρα, εσύ ρώτησε μου ωραία. Και σε απάντησε κάποιος, επειδή, γιατί φοβόμαστε το θάνατο, και κάποιος συμπλήρωσε εδώ πέρα. Ναι, το θυμάμαι. Επειδή είμαστε αμαρτωλοί, είπε. Τι άλλο θες να είπε. Το φοβόμαστε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Για να το συμπληρώνω το θέμα και να τελειώνω, θα το συνεχίσουμε. Λοιπόν, λέγει, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει, όταν ο Θεός θέσπισε τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη μέσα, ζήτησε από τον Μωυσή να του προσφέρουν θυσίες και είπε, τι μου ανήκει σαν θυσία. Θα το πω με λόγια δικά μας βέβαια, έτσι δεν είναι, δεν το καταλάβουμε. Σκεφτείτε ποιος είμαι εγώ. Επαναλαμβάνω, δίνω μια εικονική, παραστατική περιγραφή, όχι ότι ο Θεός θα μιλάει και έτσι, να καταλάβουμε. Ποιος είμαι εγώ, ο δημιουργός των πάντων. Σου ζητάω να μου κάνεις ένα δώρο. Εσύ, που εγώ σε δημιούργησα και θα σου δώσει όλα, το δώρο μου, ποια αξία πρέπει να έχει, πρέπει να μου κάνεις. Το δώρο, ποια αξία πρέπει να έχει. Σκεφτούμε καλά και το πράγμα. Ερχόμαστε στην εκκλησία και εγώ κάθε φορά που έρχομαι θυμάμαι το κερί να ανάψω και δεν έχω λεφτά μαζί. Την ώρα μπαίνω μέσα. Και τη λέει, θα τα λάβουμε το κερί. Εδώ εντάξει, στην εκκλησία πάω τα λάβω, αλλά εδώ το ξέρω πάντοτε. Λοιπόν, λέει, τι δώρο θα μου προσφέρεις. Δεν θα υπάρχει άλλο ανώτερο. Αλλά επειδή σε δημιούργησα τώρα και έχεις μπροστά σου να καλλιεργήσεις κτήματα, από τα κτήματά σου το προσφέρεις. Από τα δέντρα που εισβάλλει, που εγώ στα έχω δώσει βέβαια, την παραγωγή την πρώτη δεν θα μου τη δώσεις. Ούτε το πρώτο χρόνο, ούτε το δεύτερο χρόνο, αλλά τον τρίτο χρόνο. Και όχι αυτό που θα βγει πρώτο, το μετέπειτα. Γιατί αυτό θα είναι το εκλεκτό, του είπε. Αυτό το εκλεκτό θα μου δώσεις. Και από τα δέντρα και από τα ζώα. Ότι υπάρχει πιο εκλεκτό.
Δεν είναι. Εγώ δεν σ' έχω δώσει. Τι θες να μην μου δώσεις. Δικαίωμά σου είναι. Λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική, ότι ζητάει το πιο εκλεκτό από όλα, γιατί είναι ο εκλεκτός των εκλεκτών, έστειλε το γιο του που είναι ο εκλεκτός των εκλεκτών. Δεν υπήρχε άνθρωπος να θυσιαστεί που να έχει το ανάστημα του Κυρίου σαν άνθρωπος. Έπρεπε ο πιο εκλεκτός ανάμεσα από την ανθρώπινη φύση. Και δεν υπήρχε άλλος παρά ο Υιός του Θεού και ο Παρθένος. Αυτός λοιπόν που κατέβηκε σαν άνθρωπος, του λέει, πατέρα, αυτό το δώρο που έκανε στον κόσμο, σου ανήκει σέναν. Πάρ' το με τη σταύρωσή μου, πάρ' το με την αναστασή μου, πάρ' το με την ανάληψή μου. Και το κάνω αυτό, και το κάνω πατέρα, γιατί έτσι πρέπει, έτσι παρασκεπτόμαστε κι εμείς. Και επειδή αγαπάω το ανθρώπινο γένος. Επειδή, όπως το αγαπάς κι εσύ. Αγαπώ εμένα, αγαπά και τον πατέρα μου. Έτσι λέει. Θα κονέψουμε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει θάνατος, τελείωσε. Δεν υπάρχει θάνατος. Δεν ξέρω Δημήτρα και δεν το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Και είπα προηγουμένως, για αυτό το σημείο, το δεν φοβόμαστε, το ξεγράφουμε, αλλά το ότι δεν υπάρχει θάνατος, το πιστεύουμε. Και μάλιστα μόνο το πάθος της ψυχής μας. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Μόνο το πάθος της ψυχής μας. Το πρώτο, δεν το φοβόμαστε, δεν το λέμε, δεν μας ταιριάζει. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει στο μέλλον ο Κύριος, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδιανόητο να το πούμε. Γιατί ο θάνατος, με βάση το θάνατο του Κυρίου και την προσφορά που έκανε, είναι τελειωμένος. Τελείωσε, του τα έβγαλε τα μαντιά, ένα-ένα. Πού σου θάνατε το κέντρο, το φωνάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Που πήγε, δύο ξέρεις πήγε, μόνο πόσο πήγε ο Χρυσόστομος. Ή τρεις, ο Ιερός Χρυσόστομος. Τρεις εξορίες. Θα πήγαινε εξορίες άμα δεν είχε εκεί στο θάνατο. Άμα ο θάνατος ήταν παιγιδάκι μπροστά του. Παιγιδάκι. Λοιπόν, το Χριστός Ανέστη σημαίνει ότι δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουμε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Συγχωρέστε με και τελείωσα. Αν εφαρμόζουμε όλη την ημέρα εσωτερικά το Κύριε Χριστού, Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας και ελέησέ τον κόσμο, η αλλαγή γίνεται ορατή και αισθαντική, την καταλαβαίνεις. Γιατί του μιλάς όλη μέρα, σου μιλάει, του καταλαβαίνεις. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό και σε τρώνε οι τύρβες και αυτά τα πράγματα και τα προβλήματα, αφήσεις τον εαυτό σου στα κύματα επάνω να σε παρασύρουν, είσαι τελειωμένος. Τελειωμένος. Και τα προβλήματα δεν υπάρχουν για να αγωνιζόμαστε. Γιατί χωρίς προβλήματα δεν γίνεται η ζωή. Τζάμπα, τίποτα δεν γίνεται. Όχι το μεγαλύτερο αγαθό που υπάρχει που λέγεται αιώνια ζωή. Για λίγα χρόνια να μην ασχοληθούμε σοβαρά με την αιώνια ζωή. Τι ώρα είναι? Παραδέκα. Παραδέκα είναι. Οκτώ. Για να τελειώνουμε κιόλας. Λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνω μια φορά. Το εκλεκτό, και καταλήγω, από τα εκλεκτά που έχει να παρουσιάσει, έχουν να παρουσιάσουν οι αιώνες, είναι η προσφορά του σώματος ως ανθρώπου του Κυρίου στα χέρια του Θεού, που το ανέβασε για να το τιμήσει ο Κύριος στα δεξιά του. Αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η πατρίδα μας, για την οποία φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, που αυτό είναι η πατρίδα μας. Κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει. Ας του μιλάμε όλη μέρα. Ας αφήσουμε ορισμένες άλλες συζητήσεις. Θα μας ταλήσει ο Κύριος τα άλλα. Είναι αυτό υπερβέβαιο, θα μας ταλήσει ο Κύριος τα άλλα. Εμείς τι κάνουμε. Και οι πτώσεις μας θα υπάρχουν, θα σηκωνόμαστε, θα λέμε, Κύριε, σ' αγαπάμε. Εγώ αυτό μπορώ να σου δώσω, την πτώση μου. Εσύ δώσε μου την ανάσταση. Και τη δίνει την ανάσταση. Αρχικά καταλαβαίνουμε ότι μόνο για να πέφτουμε είμαστε. Και το σήκωμα είναι δικό του. Η ανάσταση και η ζωή και οτιδήποτε άλλο θα είναι δώρα και είναι δώρα δικά του. Δεν σε κάνει κανένα ερώτημα. Μα χαλεπό λέει δεν είναι του εμπεσίν, χαλεπό εστί του εστάνε. Ναι, ναι. Το να μπαίνει σε ποδήλατο και να μην σηκώνεσαι. Να πέσει, δηλαδή δεν είναι τόσο. Όταν εδώ να μην κάτσει εκεί. Να
πρέπει να σηκωθείς. Ναι, θέλεις κάτι. Δεν ξέρω τώρα να σου το. Αφού δεν υπάρχει χρόνος, άρα δεν υπάρχει και θάνατος, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος είναι ηττημένος. Η λέξη στην ουσία δεν υπάρχει. Άμα το, κάθε μέρα μιλάω τον κύριο, τι θάνατος θα πεις. Μια τέσσερα και σαν και σαν χρόνο. Τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται καθόλου με το πιο σοβαρό θέμα που έχει στον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό θέμα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό θέμα. Ο θάνατος σου κέβει, κυριεύει. Ναι, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τη Μητράκη μας, τέλος πάντων, λείπει από τον άνθρωπο, γενικά θα μιλήσω, η ουσιαστική χριστιανική ζωή. Μια ζωντανή παρουσία με την παρουσία του Κυρίου. Αυτό λείπει, τελείωσε. Άμα λείπει αυτό, είναι όλα πεθαμένα. Κατήφορος, απελπισία, άγχος και τέτοια πράγματα. Άντε να μιλάς στον Κύριο όλη μέρα και να σε αφήσει να μην νιώσει τη χάρη του. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Δεν το μιλάς. Δεν σε εμποδίζει να λύσει και τα προβλήματα του. Μιλάς, είναι μαζί σου και βοηθάει. Χαίρεσαι τη ζωή σου. Μπορεί να πας και 100 και 200 χρόνια και να λες, εγώ τη χαίρομαι τη ζωή μου. Έτσι είναι. Άλλος αδερφός να πει κάτι. Να λύσουμε το αυτό. Θα ξανακάνουμε για άλλη φορά. Ναι, λέει το αφεντικό. Γι' αυτό δεν το είπα. Ξέρει αυτό τι. Λοιπόν. Να είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, είναι και άλλοι. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, νεκρών, θανάτου παραπληματή σα και τη εθνή μα και τη ζωή μα. Χριστός Ανέστη, νεκρών, θανάτου παραπληματή σα και τη εθνή μα και τη ζωή μα. Χριστός Ανέστη, νεκρών, θανάτου παραπληματή σα και τη εθνή μα και τη ζωή μα. Αναστάς, ο Ιησούς σας το κάνω, καθώς σου είπε, έλεγε τη φύλη, την εγώ και να είναι αέριος. Αμήν. Τι θα βάλεις θέμα?